Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο της σειράς Planet Crafter. Είναι το 20ο βίντεο. Έγινε στρογγυλός αριθμός, θα τον πρέπει για φινάλε, αλλά δεν νομίζω να πλησιάζουμε γιατί έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές εκτός κάμερας γιατί προσπαθώ να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και έχει πάρα πολύ grind το παιχνίδι, το έχουμε πει ήδη. Πριν ξεκινήσουμε, να σας λέω τι έχουμε κάνει και να πάμε να εξερευνήσουμε επιτέλους το διαστημόπουλο που είναι εκεί πίσω από το βράχο, μέσα στα ηφαίστεια. Να σας πω ότι και αυτό το βίντεο είναι χορηγούμενο από eneba.com, site στο οποίο μπορούμε να γλιτώσουμε λεφτά από την τσέπη μας γιατί πουλάει φθηνότερα παιχνίδια. Για να ενημερωθείς για την Eneba, τσέκαρε το σύντομο βιντεάκι που ακολουθεί και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το eneba.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το eneba.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Sarcards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από eneba και να στηρίξεις και εμένα σε αυτή τη χορηγία, πάτε τα link κάτω στην περιγραφή και κάνε το παιχνίδι που θέλεις δικό σου. Αυτά! Πάμε πίσω στο βίντεο. Λοιπόν, και εφόσον πλέον είδες ή σκύπερες στο βιντεάκι από eneba, σας έχω δει, το ξέρουμε μεταξύ μας τώρα. Όσο εγώ μιλούσα εδώ πέρα, ξεκλείδωσα κάποια πραγματάκια όπου έχουν να κάνουν με κάποια Provios Fish και Guerrero Fish Eggs. Όλα αυτά τα αυγά λέει Animal Multiplier επί 100 ή επί 150. Έχουμε ξεκλειδώσει ουσιαστικά Tier 5 Drill και κάποια αυγά ψαριών. Γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί έχουμε φτάσει στην εποχή του ψαριού, παιδιά, εκτός κάμερας, και ήδη οδεύουμε κοντά στο 5% για τα αμφίβια, ζωάκια που είναι μεταξύ θάλασσας και στεριάς. Ξεκινάμε σιγά σιγά τα πολύ σημαντικά πράγματα. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε και το animals. Σε αυτό το επεισόδιο πιστεύω θα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, όπως επίσης τα insects προσπαθώ να τα κάνω να γκαζώσουν πάρα πολύ και είναι λίγο δύσκολο. Για να γκαζώσουν τα insects έχω βάλει παντού πεταλούδες. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εκεί. Ξεκινάω εγώ τώρα, έρχομαι εδώ στο το crafter μας, το οποίο φτιάχνει high quality food. Τρώω ένα, παίρνω και ένα μαζί μου. Βλέπετε ότι πέρα έχω κάνει και μια φάρμα η οποία βγάζει beans και ταυτόχρονα κάνει συνδυασμό του μελιού με τα beans και φτιάχνουν high quality food πάρα πολύ γρήγορα. Αυτοματοποίηση όπως βλέπετε. Εδώ πέρα έχουμε κρατάρι silicon, έτσι, μπορώ να το πάρω όλα αυτά, τα παίρνω. Έχουμε από όλα εδώ farms outdoors που βγάζουν πάρα πολλά πράγματα για να χρησιμεύουν στο autocrafter που είναι μέσα στη βάση μας. Έχω και εδώ ένα tier 3 extractor που εδώ δεν θέλω silicon, εδώ θέλω titanium, έτσι να υπάρχει, ή μήπως να βάλω magnesium για λίγο. Τα εναλλάσσω, κάνω ένα rotation προκειμένου να γεμίζω εδώ πέρα ό,τι μας λείπει, προκειμένου να φτιάχνουμε, βλέπετε μαγνήσιο λείπει τώρα, για να φτιάχνει εδώ super alloy και μετά super alloy rods αυτό το autocrafter. Πάνε όλα όπως πρέπει, παιδιά, δεν έχω παράπονο. Προσπαθώ να φτιάξω όσο περισσότερα uranium generators εδώ πέρα ή εδώ πέρα να φτιάχνουμε πάρα πολλά heaters. Έχω στείλει κάποιους πυράβλους στο διάστημα extra και όπως βλέπετε όλα τα δέντρα που είχα εδώ πέρα στο προηγούμενο επεισόδιο έχουν φύγει. Τα έδιωξα γιατί μπάγκαραν τους πυράβλους που έφευγαν και επίσης μπάγκαραν και άλλα πραγματάκια, το ότι δεν έβλεπα την τύφλα μου εδώ μέσα, είχε γίνει δάσος. Και επειδή δεν θέλω να είναι δάσος, μετέφερα τα δέντρα και άλλο σπόρο μάλιστα πιο μακριά. Θα μου πείτε γιατί αυτό το σπόρο, είναι άσχημα αυτά τα δέντρα. Ισχύει, το παιχνίδι το έχει κάνει πολύ άσχημα, όμως αυτά εδώ τα δέντρα δίνουν 175% oxygen παραπάνω αντί για 100% ή 125%, ξέρω εγώ. Έβαλα και ένα εκεί πέρα και γενικά προσπάθησα να μεταφέρω όλα αυτά τα δάση που είχα φτιάξει στη βάση μου εδώ στην έρημο. Για να την κάνω λίγο πιο όμορφη, βλέπετε. Έχω γεμίσει την έρημο με δέντρα. Εκεί που χρειάζονται, όχι με στη μούρη μου. Λοιπόν, και ξεκινάω σιγά σιγά και πάμε κατευθείαν, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να εξερευνήσουμε το διαστημόπλοιο. Α, κάτι σκέφτηκα. Πάλι δεν θα πάμε κατευθείαν. Γιατί έχουμε δει εδώ πέρα, βγήκε ένα καινούριο update στο παιχνίδι. Έκανε update και βάλανε, λέει, rover, οχήματα. Λέω να φτιάξουμε ένα vehicle station εδώ πέρα που σου επιτρέπει να φτιάχνεις, λέει, αυτοκίνητο και upgrades. Θέλουμε 3 aluminum, ένα iridium rod και 2 super alloy, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε από όλο αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Ω, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα το βάλουμε δίπλα στις ρουκέτες, εδώ πέρα. Που έχει χώρο πλέον. Ελπίζω να χωρέσει. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλο. Δεν θέλω να κόψει και όλη τη θέα, βέβαια. Αλλά ας το βάλω προσωρινά εδώ. Α, δεν χρειάζεται όλο αυτό. Το χώσουμε στο πάτωμα όσο γίνεται, εδώ πέρα. Έτσι. Ομορφούτσικο, ομορφούτσικο. Δεν αντιλέγω. Και πάμε εδώ. Craft use. Ωραία. Ας καφτάρουμε. Vehicle rover. Θέλει fabric, 2 rocket engines, iron,
silicon και uranium. Και μπορούμε να φτιάξουμε μετά equipment, inventory, ταχύτητα, φώτα, unlimited oxygen, δεν μας νοιάζει, και beacon για να μην το χάνουμε, παιδιά. Ωραία πράγματα ανακαλύψαμε προκειμένου να παίζουμε. Τώρα θέλει η Rocket Engine, η αλήθεια είναι. Είναι πολύτιμες οι Rocket Engines, αλλά για χάρη της, του αυτοκινήτου, ας το δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Θέλει πολύ uranium. Ευτυχώς εμείς έχουμε εδώ πέρα το τηλεμεταφορέα μας για να έρθουμε να πάρουμε uranium rods και uranium που υπάρχουν τυχόν εδώ πέρα και δεν τα κάνουμε κάτι άλλο. Και γυρνάμε στη βάση να φτιάξουμε τα δύο rocket engines. Ένα και ένα δύο. Και πάμε να δούμε. Νομίζω έχω μαζέψει όλα τα αντικείμενα που χρειάζεται. Και πάμε να φτιάξουμε το rover το ίδιο. Πολύ ωραίο. Το equipment εδώ πέρα βλέπω και έχουμε και inventory. Αυτό εδώ είναι. Δεν ξέρω τώρα εδώ στο use. Α, το φέρνεις πίσω, με έρθεις εδώ πέρα. Οκ. Okay. Έχει και container πίσω. Και μπορώ να βάλω μέσα το equipment upgrade και το inventory increase εδώ πέρα. Έγινε πολύ περισσότερο. Οκ. Okay. Μπορούμε να πάμε πάρα πάρα πολύ καλύτερα. Και έχουμε χώρο περισσότερο εδώ για να βάλουμε και άλλα πράγματα. Και πάμε να φτιάξουμε και για το speed και το beacon. Και τα φώτα θέλει ένα sulfur. Θέλει θιάφι. Επέστρεψα και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και τα φώτα. Πάμε να δούμε, να τα βάλουμε μέσα δηλαδή, περισσότερη ταχύτητα, το ένα το άλλο εδώ πέρα, γεμίσαμε. Τώρα σε κανένα να ρωτιάσει ένα πράγμα. Μπορεί να είναι, έχουμε φώτα, ok. Μπορούμε να κάνουμε view μπρος πίσω. Ωραία, άραγε είναι γρήγορο και εύχριστο, αυτό με ενδιαφέρει μόνο. Όπα, σπάνια λάρβα. Δεν λέμε όχι, το παίρνουμε. Λοιπόν, πάμε μέσα και θα προσπαθήσω να οδηγήσω, δεν ξέρω αν αξίζει η αλήθεια είναι. Να πάω προς το εκεί που θέλω μαζί με αυτό. Μπορώ να σκαρφαλώνω έτσι. Είναι ευχριστό ή τσουλάει παντού. Να δούμε τη δύναμή του εδώ πέρα στα βουνά. Έχει τη δύναμή του, ok. Τώρα σε σχέση με το πώς θα πήγαινα εγώ πετώντας. Ω καλά. Ω καλά. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον στο ίσιωμα μπορούμε να πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Αν δεν σκαρφαλώνω στο τρελός. Καλούτσικα πάει. Λοιπόν, και συνεχίζω εγώ και πηγαίνω προς το σημείο που έχει το διαστημόπλιο το μεγάλο στη γωνία. Το έχω υποσχεθεί ότι θα πάω εκεί πέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα επεισόδια πριν. Τώρα με στο νερό δεν ξέρω αν μπορεί να πάει, δεν το ρισκάρω, πάω γύρω-γύρω. Στο προηγούμενο επεισόδιο τσεκάραμε αυτό το συγκεκριμένο διαστημόπλιο. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε εκεί στο βάθος, στο μεγάλο. Τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ πέρα όπως βλέπω. Οπότε μάλλον θα πάω με τα πόδια. Και αυτό γιατί δεν θέλω να το ρίξουμε στη λάβα, είναι κρίμα. Επίσης, έχει πάρα πολύ inventory πίσω για να μπορούμε να βάζουμε πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν έχω βρει τρόπο για να το κάνω τέλεια τη μεταφορά, οπότε ίσως απλά να πηγαίνω μέχρι εκεί να το μεταφέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε τώρα την είσοδο και δεν ξέρω τι θα βρω μέσα, ελπίζω να έχει ωραία πράγματα και να μην έρθω απλά για λίρμα seed. Πού είναι μια καλή είσοδος τώρα, γιατί ψάχνω και δεν βρίσκω κάτι καλό. Από πού μπαίνουμε, κοιτάξτε εδώ έχει full πράγμα. Πάμε μπροστά μπροστά, να το εξερευνήσω από κάτω προς τα πάνω. Άμα, αν έχει κρατήρια εδώ πέρα. Οπ, νομίζω πως βρήκα την είσοδο. Από εδώ μέσα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχει κάτι προς εξερεύνηση σε αυτό το σημείο. Μπαίνω μέσα, παιδιά. Ανάβω φώτα. Και ξεκινάμε. Deconstruct αυτό εδώ. Ευελπιστώ να βρω. Βασικά, αυτά εδώ μου έχετε πει μπορώ να τα διαλύσω. Αλλά θέλει tier 2 deconstruction chip. Το οποίο δεν ξέρω πού το βρίσκω. Οπότε περιμένουμε. Τώρα εδώ πέρα έχει bacteria sample tokens και τέτοια. Τα παίρνω εγώ. Κάνω deconstruct και αυτό. Και με κατεβάζει κάτω. Αυτά εδώ τα κάνεις deconstruct και σου δίνει circuit board. Τα οποία χρειάζονται και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να φτιάξουμε ή να βρούμε. Λοιπόν, εδώ έχει μεθάνιο. Δεν καίγομαι, αλλά παίρνω ό,τι μπορώ. Είναι τεράστιο το μέρος εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να βρω ποτέ την άκρη μου. Αλλά εντάξει, προσπαθώ. Οπ, circuit board. Το χρειαζόμουν οπωσδήποτε αυτό. Σχεδόν γεμίσαμε, αλλά θα αφήνω πίσω ότι δεν χρειάζομαι. Στην πορεία. Πώς κόλλησε εδώ πέρα. Blueprint εδώ, microchip, το ήθελα. Αφήνω πίσω τα 4 iron για να πάρω ό,τι μπορούμε. Τα token νομίζω να τα κάνω δεξί κλικ όπως είπανε τα παιδιά στα σχόλια. Τα κάνω claim, οπότε αδειάζει λίγο το inventory. Να έχουμε. Μισό λεπτό και να κάνουμε την construct και αυτά εδώ για να περάσουμε παραπέρα. Δεν μας ενδιαφέρει πια το οξυγόνο. Βέβαια το νερό τελειώνει για κάποιο λόγο. Πάμε να δούμε τι υπάρχει από εδώ και πέρα. Βγήκα κάπου έξω. Έκανα τον κύκλο. Νομίζω ναι, από εδώ μπήκα. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ξέχασα κάτι. Οπ. Τι έχει εδώ. Tree seed.
Space Food. Ωραία. Δεν βρήκα κάτι άλλο εδώ συγκεκριμένα. Πάμε δίπλα να δούμε αν υπάρχει κάτι. Κάποια τρύπα. Νερό χρειάζομαι βέβαια. Πιο πολύ γραφικό μου φαίνεται να είναι γιατί μπαίνω μέσα. Τέλος πάντων, λέω να γυρίσω πίσω, παιδιά. Υπάρχει και ένα λουκέτο εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν έχει και πολύ σοβαρά πράγματα. Προχωράμε. Ευτυχώς βάλαμε beacon και μπορούμε να βλέπουμε πού βρίσκεται το αυτοκίνητό μας. Και το παίρνουμε κανονικά. Και γυρνάμε προς τα πίσω κάπου που να έχει νερό. Εδώ για παράδειγμα. Ωραία, και συνεχίζουμε κανονικότατα. Μπορώ να περάσω μέσα από θάλασσα. Τώρα μπορώ να το σεκάρω. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έπρεπε να το δούμε γι' αυτό. Λέτε να μπαίνει και στη λάβα. Δεν το ρισκάρω. Να, τώρα που γύρισα εδώ και ξέρω ότι μπαίνει μέσα στο νερό, θα το πάω υπογείως. Έτσι κι αλλιώς κάποτε, εδώ μέσα, περπατούσαμε έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε, την πρώτη μου βάση την είχα φτιάξει εδώ κάτω και μου είχατε πει «Όχι εδώ, κάποια στιγμή θα γίνει θάλασσα». Και την γλιτώσαμε. Μια χαρά. Ωραία η βόλτα με το rover. Το έφερα πίσω. Παρκαρισμένο. Πάμε να τοποθετήσουμε τα πράγματα εκεί που θέλουμε. Πάμε να δούμε τι microchip πήραμε. Decode. Tier 2 equipment increase το όχημα. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σε λίγο θα ξεκλειδώσουμε για το Tier 2 mutagen, το οποίο το περιμένω πως και πως, γιατί με αυτό φτιάχνουμε πυράβλους που ανεβάζει τον πολλαπλασιαστή στα insects. Οπωσδήποτε το θέλουμε. Όπως επίσης σου δίνει δυνατότητα με το Tier 2 mutagen να φτιάχνεις πολύ ωραίες πεταλούδες, οι οποίες κάνουν 1200% multiplier. Μπορώ να φτιάξουμε και ψάρια εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Θέλουν tier 3 mutagen και φυτοπλανκτών τύπου α, τύπου β και δεν ξέρω πού τα βρίσκουμε αυτά. Όμως tier 3 mutagen έχω ξεκλειδώσει εγώ και βρίσκεται εδώ πέρα. Χρειάζεται nitrogen, βακτήρια sample και θιάφη. Να δω το tier 2 mutagen μόλις ξεκλειδώθηκε. Πάμε να δούμε τι θέλει για να φτιαχτεί. Common larva, honey και mutagen. Μπορούμε να το κάνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε mutagen εδώ πέρα. 4 θα πάρω μαζί μου. Common larves το βάζω στο πληθυντικό των ελληνικών. Έχω 1, 2, 3, 4 θα πάρω μαζί μου. Και θέλουμε και μέλια, όπου έχουμε εδώ πέρα κανονικότατα μέλια που περιμένουν να τα πάρουμε από τις μελισσούλες μας και να φτιάξουμε ωραιότατα tier 2 mutagen. Περίμενα σαν από καιρό το συγκεκριμένο πράγμα. Αν δείτε εδώ, φτιάχτηκε ήδη. Το tier 3 λέει, α δεν θέλει tier 2. Okay. Τώρα για τα tier 2 mutagen θέλαμε εδώ πέρα, αν θυμάστε καλά, για τα insects να βγάλουμε κάτι πυράβλους εδώ πέρα που θα τα κάνουν όλα πολύ παραπάνω της 100. Λέγεται insect spreader rocket. Θέλει tier 2 mutagen και πάρα πολλά bee larva. Αυτό είναι το κακό γιατί τα bee larva είναι λίγο δύσκολο να τα φτιάξουμε. Θα προσπαθήσω να φτιάξω όσο πιο πολλά μπορώ. Osmium Rod δεν είναι δύσκολο. Έχω φτιάξει πλέον αυτοματοποίηση εδώ πέρα που έχει τα Osmium να φτιάχνει Osmium Rod από μόνο του. Πάμε να θυμηθούμε τι θέλουν οι μέλισσες. Οι μέλισσες θέλουν Common Larva, Mutagen και Fertilizer. Ωραία. 6 Fertilizer τα πήραμε. Θέλουμε 6 Mutagen, 5 κατάφερα προς το παρόν. Μετά θέλει Common Larva, το οποίο δεν έχω, πρέπει να μαζέψω. Ας βάλουμε εμείς να γίνεται η μία, ας πούμε. Μελισσούλα. Χρειαζόμαστε 3 για ένα πύραυλο. Θα ήθελα να φτιάξω τουλάχιστον 2 πυράβλους. Θα δούμε. Κοντεύουμε στα 150 GTI. Ίσως εκεί ξεκλειδώσουμε κάτι καλό. Έχω βγει και ψάχνω κάποιες εδώ μεταξύ, εγώ στο πάτωμα. Δεν ξεκλειδώσαμε κάτι καλό στο 150. Δυστυχώς. Έτοιμη μία μπι λάρβα εδώ πέρα. Έχουν εξαφανιστεί όλες οι κάμπιες ξαφνικά. Δεν μπορώ να βρω καμία. Παρ' όλα αυτά, εγώ συνεχίζω να εξελίσσομαι γιατί δεν μπορώ να περιμένω να ψάχνω κάποιες. Μπορεί να τις βρω τυχαία στο δρόμο. Σκέφτομαι μήπως φτιάξω καινούργια drills εδώ πέρα να τα καταργήσω τα προηγούμενα. Οπότε, deconstruct το ένα, deconstruct και ένα δεύτερο. Θα μου πεις γιατί τα κάνεις deconstruct. Λοιπόν, αυτά κοστίζουν 45 ενέργεια ενώ τα άλλα 375. Αλλά σου δίνει, το παλιό έδινε 25 heat και 459 pressure. Και αντί για 25 αυτό δίνει 295. Και pressure 4 χιλιάρικα αντί για 459, αντί για μισό χιλιάρικο. Θέλει 2 super alloy rods και ένα osmium rod. Νομίζω το έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο μεγάλο είναι. Αμάν. Αμάν, αμάν. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Πάω να το βάλω πίσω από εδώ. Για να μην ενοχλεί ιδιαίτερα. Θα το βάλουμε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Τι drill είναι αυτό. Απίστευτο. Συνεχίζω εγώ να αφαιρώ drills όσα μπορώ τουλάχιστον. Θα βάλω εδώ το machine optimizer, δεν ξέρω αν το πιάνει. Με το παραπάνω pressure.
Το πιάνει. Μια χαρά το πιάσε που το έβαλε εδώ πέρα. Έχω ανεβεί πάνω στο drill. Και εξαφανίστηκαν ρε τα σκουλίκια. Πού είναι τα σκουλίκια? Παντού έχει αυτές τις πετρούλες που με μπερδεύουν ότι είναι σκουλίκια και δεν βρίσκω πουθενά σκουλίκια. Έχω κάνει construct κάποια drills όπως βλέπετε εδώ πέρα και πάμε για το δεύτερο μεγάλο drill μας που θα είναι... Πού να πάει κι αυτό, θα μου πεις τώρα. Ας μπει εδώ. Δίπλα-δίπλα, παιδιά. Τα πιάνει και τα δύο, τα πιάνει και τα δύο. Χαμός γίνεται. Δυσκολεύεσαι να δεις πόσο δίνει πια. 8.000 δίνει πάντως συνολικά αυτά τα δύο pressure, ενώ πριν τα δύο έδιναν 1.000. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη διαφορά. Και αφού δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα καινούργια μας, τους πυράβλους που θέλαμε, επειδή δεν βρίσκω πουθενά υλικά για να φτιάξω νέες μέλισσες, πάμε να φτιάξουμε το άλλο πράγμα που ξεκλείδωσα. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο πέρα από το Tier 1 Aquarium. Εν ιδρύο, ήθελε circuit board, πλέον έχουμε, oxygen κάψουλα έχουμε, Tier 2 fertilizer μπορούμε να πάρουμε, ορίστε, και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τον ιδρύο μας. Θα μπει εδώ. Να μοιάζει με το πίσω μέρος, θα έχουμε και ένα εδώ πέρα. Πάμε να φτιάξουμε ψάρια με λίγα λόγια. Πόσο τεράστιο είναι? Είναι για έξω? Όχι, μπορώ να το βάλω κάπου εκεί. Αλλά πόσο χώρο πιάνει? Γιατί είναι τόσο τεράστιο? Αν μπει εδώ θα ενοχλεί. Χωράω? Α, δεν χωράω και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, για να δούμε. Θέλει δύο πραγματάκια εδώ. Υπάρχει κάπου η συνταγή για να μάθουμε τι πρέπει να βάλουμε μέσα. Λογικά fish eggs θέλει, αλλά σκέτα. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να βάλουμε τέτοια αυγά μέσα. Σκέτα, δεν κραφτάρουμε κάτι εκεί. Δηλαδή βάζουμε αυγά ώστε να κάνει animal, παραπάνω animal. Τώρα βγάζει κάτι. 4 το δευτερόλεπτο. Αν βάλουμε, ναι, προσπαθώ να έχει 0. Οκ. Οπ. Secret board μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας πλέον. Πού? Εδώ? Ναι. Και θέλει. Πανεύκολο. Ωραία. Μπορώ να φτιάξω πλέον δικά μου circuit board. Οπότε μάλλον μπορώ να φτιάξω επιτέλους ένα trade space rocket για να κάνουμε ανταλλαγές. Και drone station, παιδιά, που είναι ίσως το πιο χρήσιμο από όλα για να μπορεί να μου φέρνουν πράγματα τα drones. Μου το έχετε πει στα σχόλια και ανυπομονούσα. Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε drone station με circuit boards. Τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με το να δούμε πώς θα φτιάξουμε ψάρια. Έψαξα εδώ πέρα και λέει Water Life Collector στα 122 ppm και θέλουμε πάρα πολύ oxygen ακόμα. Collects, λέει, φυτοπλακτών και fish eggs, ανάλογα το που το βάζεις. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τα φυτοπλανκτών που ζητάει εδώ πέρα. Δυστυχώς θέλουμε πολύ οξυγόνο ακόμα για να γίνει αυτό. Πράγμα που με κάνει να σκέφτομαι αν πρέπει να βάλω κι άλλα spreaders με δέντρα. Ενώ έχω βάλει παντού και εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει. Δεν το παρατάω το πράγμα. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν είναι αρκετά. Πάμε να βάλουμε ένα drill ακόμα. Τώρα που πήραμε φόρα, να το βάλουμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω και τα τρία πλέον επηρεάζονται. Ναι, καλό είναι να μαζεύουμε σιγά σιγά τα προηγούμενα, να αδειάσει ο χώρος εδώ και ταυτόχρονα να γεμίσει εκεί πέρα πιο μακριά από τη βάση μας. Οπότε ξεκινάω δυναμικά, έρχομαι προς το δω στην έρημο που το προσπαθώ να το κάνω δάσος. Και όπως βλέπετε, θα έρθω να βάλω 1,3 spreader, γιατί θέλουμε 8.500 οξυγόνο εξτρά να έρχεται. Απλά χρειαζόμαστε ένα σπόρο ακόμα δέντρου. Είχα κάνει loot έναν. Εκεί που πήγαμε στο διστημόπλιο στην αρχή του επεισοδίου, οπότε πάω να φέρω. Μόλις έβαλα το σπόρο 125% παραπάνω, οπότε 10.000 παραπάνω PPT συνολικό. Ωραία. Θα ψάξω λίγο εκτός κάμερας τώρα να βρίσκω μερικά σκουλικάκια εδώ πέρα και επιστρέφω σε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, επέστρεψα. Έπρεπε να κάνω το παιχνίδι restart. Είχε κολλήσει full. Μόλις έκανα restart, εμφανίστηκαν παντού. Βλέπετε, ακόμα και τώρα μπροστά που μιλάμε, κατευθείαν. Να το, κοιτάξτε εδώ. Πριν έψαχνα όλο το map και δεν έχει καθόλου πουθενά λάρβα και τώρα έχει γίνει χαμός, κοιτάξτε εδώ. Παντού, 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 παντού. Απλά, μπάγκαρ, να ξέρετε κι εσείς, άμα ψάχνετε λάρβα και δεν υπάρχει πουθενά, είναι ξεκάθαρα bug που θέλει reload το παιχνίδι. Οπότε, τι έχω κάνει εγώ, μάτσεψα εδώ uncommon λάρβα και ξεκινάω και φτιάχνω και μελισσούλες σιγά σιγά, προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους πυράβλους που θέλουμε για τα insects. Ταυτόχρονα εμείς πρέπει να βάλουμε και καινούργια δεντράκια που λέγαμε, εκτός και αν περιμένω και δεν βιαστώ, γιατί ουσιαστικά μόνο ένα ξεκλείδωμα έχει μείνει να γίνει εδώ πέρα. Βέβαια αργεί πάρα πολύ και μας φρενάρει το να φτιάξουμε ψάρια, οπότε μάλλον θα πρέπει να γκαζώσουμε τη διαδικασία. Α, έχω 3 seed αρκετά, 4 που κάθονται, οπότε πάμε να φτιάξουμε tier 3 spreaders. Tier 2 aquarium μόλις ξεκλειδώθηκε, αλλά για να φτιαχτεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θέλει φυτοπλανκτών α, β και σ. Τα υπόλοιπα είναι ψιλοεύκολα, οπότε πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνουμε για να μαζέψουμε φυτοπλανκτών. Αν υπάρχει άλλος τρόπος από το να πρέπει να φτιάξουμε οπωσδήποτε το water collector εδώ πέρα που λέει φυτοπλανκτών,
να μου πείτε στα σχόλια, παιδιά. Μέχρι τότε εγώ θα ξεκινήσω να φτιάχνω τα αγαπητά μας 3 spreaders. Ξεκλειδώσαμε νέο blueprint που λέει Pulsar Cords. Επιτέλους μπορούμε να φτιάξουμε το πιο σημαντικό πράγμα του παιχνιδιού. Από πού όμως, πού το φτιάχνουμε, σε ποιο μέρος, γιατί έχει σημασία. Α, να το. Θέλει osmium, zeolite, μεθάνιο, uranium, iridium, είναι εύκολο σχετικά. Ωραία. Οπότε θέλουμε να μαζέψω λίγο από το κάθε τι και να φτιάξω πολλά pulsar cords και να μπορέσουμε επιτέλους να φτιάξουμε και πολλά teleporters αλλά και πάρα πολλά fusion εδώ πέρα για να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα τεράστια πράγματα που δεν μας βολεύουν ιδιαίτερα. Ωραία. Πάμε εμείς να φτιάξουμε τώρα 4-3 spreaders για να γίνει χαμός και να εκτοξεύσουμε το οξυγόνο μας όσο πιο πολύ δεν γίνεται. Ουσιαστικά έχουμε 2,5 εκατομμύρια PPQ το δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε πόσο θα γίνουν. Πού να βάλουμε τα 3 spreaders μας, να τα βάλουμε εδώ πίσω. Να τα βάλουμε εδώ. Σε εκείνο το σημείο και στο βάθος που δεν έχουμε βάλει τίποτα. Όχι τίποτα άλλο, δεν θα τα συναντάμε και ποτέ γιατί ποτέ δεν ερχόμαστε από εδώ. Επίσης έχει δέντρα από μόνο του εδώ πέρα. Εντάξει, ξεκινάω και βάζω. Ένα εδώ, έπεσε ο ηλεκτρισμός, το ξέχασα αυτό. Okay. Πάμε να φτιάξουμε πρώτα άλλα πραγματάκια. Είδατε το ένα βάσανο φέρνει το άλλο. Τώρα πρέπει να αποθηκεύσω όλα αυτά, να τα έχω έτοιμα σε ένα συγκεκριμένο σεντούκι και πάμε να φτιάξουμε Pulsar Quartz. Οπωσδήποτε. Τα βάλουμε εδώ μέσα όλα αυτά. Πριν γίνει αυτό, ας ασχοληθούμε λίγο με τις μελισσούλες μας και το πώς να κάνουμε insects. Πάμε να το φτιάξουμε αυτό. Αυτό εδώ είναι. Έχουμε 6 bee larva, οπότε θέλουμε 2 osmium rod, 2 tier 2 mutagen, 2 rocket engines. Ωραία. Πάμε να δούμε τότε πόσα insects αλλάζουμε το δευτερόλεπτο. Αλλάζουμε 4.358. 4,5 χιλιάρικα πείτε. Πάμε να δούμε πόσο θα γίνει. Ήρθαμε εδώ στον πύργο ελέγχου. Διαλέγουμε το insect spreader. Πόσο έχει. Κοιτάξτε εδώ, μελίσια στέλνουμε. Full μελίση. Αντίο. Να το δούμε να φεύγει. Μιλάμε, είναι 1500 εξτρά. Οπότε θα είναι 3000% παραπάνω. Άλλο ένα. Το στέλνουμε πριν καν φτιαχτεί. Ας πηδήξω κι εγώ μαζί του. Πάμε στο διάστημα. Οχ. Τι έκανα στον εαυτό μου. Δραπετεύουμε, παιδιά. Ο! Με πέταξε. Αμάν. Το τρέλανε το παιχνίδι. Πού πας. Εντάξει. Νομίζω πως ελπίζω να πιάσει αυτό που έγινε. Γιατί τον μπάγκαρα φουλ. Είπα να δραπετεύσω κι εγώ, αλλά δεν με άφησε το παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή πιστεύω θα εξαφανιστεί, όπως έχει ξαναγίνει και παλιότερα. Πάμε να δούμε τα insects, αν άλλαξαν. Πόσο είχαμε κάνει, 2.500, είχα πει 2.300. Τώρα είμαστε στα 130.000, παιδιά. 130.000 γραμμάρια το δευτερόλεπτο. Εδώ δηλαδή το insects, κοιτάξτε πώς ανεβαίνει. Σαν τρελό. Και ξεκλειδώσαμε το οικοσύστημα. Που κάνει produce, λέει, λάρβα και ανεβάζει το plant level. 187 το δευτερόλεπτο λέει insects και plants 3000. Πολύ σημαντικό το οικοσύστημα και μάλλον θα ξεκλειδώσουμε πάρα πολύ γρήγορα και όλα τα υπόλοιπα εδώ πέρα γιατί τα insects πήραν φωτιά. Νομίζω είμαι έτοιμος να φτιάξω pulsar cords εδώ πέρα. Πάμε να πάρουμε osmium. 10 osmium. Καταρχάς εδώ πέφτουν χαμός. Τέλος πάντων. Θέλουμε 10 iridium, 10 uranium και 10... μεθάνιο. Οπότε ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά να φτιάχνουμε τα Pulsar Quartz που πάντα περιμέναμε. Ωραία. Φτιάξαμε ήδη 1, 2, 3, 4, 5 και λίγα ακόμα από εδώ πέρα όσο μπορούμε. Μας λείπουν μεθάνιο. Τα χρησιμοποίησα όλα τα μεθάνια που έχουμε, παιδιά. Οπότε πλέον έχουμε πάρα πολλά Pulsar Quartz που περιμένουν. Χρειαζόμαστε και Super Alloy και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τουλάχιστον ένα Fusion Reactor. Αυτό σημαίνει ότι αντί για να φτιάχνουμε 331 ενέργεια με κάθε πράσινο ηλεκτρισμού θα φτιάχνουμε κατευθείαν 1485 και θα ξεκλειδωθούν πάρα πολύ πιο εύκολες δυνατότητες. Οπ, σκουλικάκι. Πάμε λοιπόν να τα ενώσουμε εδώ με τα υπόλοιπα. Ωραία. Αν καταφέρω να φτιάξω και ένα ακόμα εδώ πέρα και άλλο σκουλικάκι. Βλέπετε, ήταν bug πριν. Ωραία. Κατάφερα και έφτιαξα και άλλη μία εδώ πέρα με Pulsar Quartz εξάδα, νομίζω δεν έμεινε κάτι. Ναι, πάμε να φτιάξουμε ουσιαστικά το επόμενό μας Fusion Reactor και πιστεύω έχουμε λύσει τα θέματά μας, παιδιά. Θα φτιάξω περισσότερα teleporters και θα γίνει χαμός τώρα. Δεν με σταματάει τίποτα. Πάμε να φτιάξουμε τα 3 spreaders που θέλαμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα εδώ πέρα. Καλώς τα δεχτήκαμε. Μαζί με το σπόρο του. Πάμε και εδώ που έχει άπλετο χώρο να βάλουμε άλλο ένα εδώ κάτω. 2. Μαζί με το σπόρο του, εδώ πέρα.
Πάμε λίγο πιο στο κέντρο, αλλά δεν πειράζει να είναι και κοντά, δεν μας πειράζει σε κάτι. Και αυτό με το σπόρο του. Και πάμε να φτιάξουμε κι άλλο ένα. Tier 2 Beehive έχει εδώ πέρα τώρα. Το Tier 2 Beehive ξεσκίζεται πάρα πολύ στα πόσα insect δίνει. Δηλαδή δίνει περίπου 900 αντί για 15. Και μαζί με το multiplier που έχουμε δώσει με τα 3000% θα γίνει χαμός. Και δεν είναι πολύ διαφορετική η συνταγή του, οπότε μπορούμε να το κάνουμε άμεσα. Να αντικαταστήσουμε όλα τα παλιά beehives με καινούργια. Ωραία, ήρθα προς τα δω να βάλω άλλο ένα 3 spreader να τελειώνουμε και εδώ πέρα με αυτό. Πολύ ασχοληθήκαμε. Μαζεύουμε τα αλούμινο εδώ πέρα και γυρνάω πίσω στη βάση. Λοιπόν, για αρχή, πάμε να δούμε λίγο. Άμα αφαιρέσω εδώ τα δύο πρώτα beehives, τα παλιά, αν μπορώ να βάλω ένα καινούργιο. Θέλουμε tier 2 fertilizer. Okay. Πόσο μεγαλύτερο είναι? Α, δεν είναι πολύ μεγαλύτερο. Οπότε μπορούμε να βάζουμε άνετα τις καινούργιες μέλισσες εδώ πέρα, οι οποίες όπως είπαμε ήδη δίνουν 758 φυτά αντί για 350 και αντί για 15 έντομα δίνουν 900 έντομα. Επίσης δίνουν πολύ περισσότερο μέλι εδώ πέρα. Το άλλο πράγμα που θέλω να κάνω εκτός κάμερας για να μην σας ζαλίζω εσάς είναι να αντικαταστήσω όλες αυτές εδώ τις πεταλούδες που έχω απλώσει σε όλο μου τον κήπο με την καλύτερη, την Serena Butterfly Larva, τώρα που έχουμε Tier 2 Mutagen και σπάνιες κάμπιες, να δώσουμε multiplier αντί για 120 παντού 1200. Οπότε τα insects, παιδιά, θα τα τερματίσουμε πάρα πολύ. Δεν θα τα προλαβαίνουμε ουσιαστικά. Κοιτάξτε πώς πάει αυτό. Πριν κλείσουμε το βίντεο, σκέφτομαι να φτιάξω ένα οικοσύστημα εδώ πέρα ακόμα. Καταρχάς, το οξυγόνο από 2,5 εκατομμύρια πήγε 3,5 με τα δέντρα που βάλαμε ήδη. Οπότε το οξυγόνο ελπίζω να τρέχει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πριν. Πάντως για τα αμφίβια αργούμε. Δεν πειράζει, σε λίγο θα αρχίσουμε να βάζουμε και περισσότερα animals. Ας μαζέψουμε τώρα υλικά για να φτιάξουμε το οικοσύστημα. Δεν θα πάρει πολλή ώρα από ό,τι βλέπω. Άλγη και νερό θέλει και το έχουμε έτοιμο. Και να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ακόμα πάντως ψάρια. Α, όχι. Δεν έχω βρει ψάρια, όχι. Λοιπόν, για να δούμε το οικοσύστημα. Μπαίνει όπου να είναι ή μπορεί να μπει και στη βάση. Μπαίνει όπου να είναι. Να βάλουμε ένα εδώ πέρα. Βασικά δεν το θέλω έτσι. Το θέλω να κοιτάει προς τη βάση μας. Δηλαδή κάπως έτσι. Για να δούμε. Και έχει φτιάξει όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα που είναι σαν καταράκτης. Δίνει και plants, δίνει και insects αρκετά. Και υποτίθεται βγάζει πράγματα εδώ πέρα. Βλέπω εδώ, θα βγάζει κάμπιες. Θα ερχόμαστε και θα μαζεύουμε ό,τι χρειαστεί, παιδιά. Απλά λέω να το βάλω πιο κοντά στη βάση, γιατί άμα χρειαστεί ποτέ να φτιάξουμε auto crafter, να μπορεί να μαζεύει τις κάμπιες αυτόματα. Το βάλουμε εδώ. Ωραία. Ήρθα να πάρω μερικές σπάνιες σαβρίτσες εδώ πέρα, προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό που έλεγα. Δηλαδή, σπάνια λάρβα και fertilizer μαζί με mutagen θα βγάλουν αυτό που θέλαμε. Θα δούμε. Όπα, τι βλέπω εδώ πέρα. Εδώ πέρα, στα καινούργια beehives, καμιά φορά βγάζει και μέλισσες. Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μην κραφτάρω μέλισσες από την αρχή, αλλά να υπάρχουν γενικά οργανικά. Πάρα πολύ καλό. Το πράγμα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ας φτιάξουμε και μερικά ακόμα tier 2 mutagen για να φτιάξουμε τις πεταλούδες που λέγαμε. Είμαι ο butterfly larva έφτιαξε εδώ πέρα 1000% αντί για 1200. Γιατί όμως? Α, είναι random. Βάζεις τα ίδια συστατικά και μπορεί να τύχει το ένα ή το άλλο. 1000 ή 1200. Εντάξει, δεν μας καλάει τόσο. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ πέρα στο καινούριο τέτοιο που φτιάξαμε και βλέπω εμφανίζει εδώ πέρα λάρβα ό,τι να είναι, common και ήδη έτοιμα, ας πούμε. Ωραία, σιγά σιγά δηλαδή βγάζει random, αν και εγώ εδώ πέρα ψάχνομαι και βγάζω δικά μου. Έχω ήδη βγάλει αρκετά για να τα βάλουμε στο τέλος σε ένα σωστό μέρος. Τελειώνει σιγά σιγά η διαδικασία. Έχω μείνει να φτιάξω άλλα δύο από τα πολύ καλά πεταλουδάκια. Και θα τα βάλω όλα μαζί για να δούμε τη διαφορά στα insects. Ωραία, πήραμε και το τελευταίο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 πεταλούδες καινούργιες. Και εδώ που λέει insects αυτή τη στιγμή 2,5 χιλιάρικα. Πάμε να δούμε πόσο extra insects θα βάλουμε. Αλλάζω τα πάντα με τη συγκεκριμένη πολύ καλύτερη πεταλούδα από ό,τι είχαμε ως τώρα και τα 2,5 χιλιάρικα θα εκτοξευθούν σε ένα ποσό πάρα πολύ καλύτερο. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το ποσό. Τα 2,5 χιλιάρικα γίνανε 361 χιλιάρικα. Έτσι απλά που επένδυσα λίγα από τις καλύτερες πεταλούδες που υπάρχουν, οπότε πλέον τα insects εδώ πέρα θα τα τερματίσουμε πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Δεν το φοβάμαι καθόλου. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή, ανεβάζοντας τα insects να ανεβαίνει και η βιομάζα και ταυτόχρονα να ανεβαίνει το terraformation ακόμα πάρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πριν. Οπότε αυτά λίγο πολύ, έχουμε ξεκλειδώσει κάποια πραγματάκια, περιμένω σιγά σιγά να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτά τα νέα πράγματα που θέλουμε
εδώ πέρα με τα ψάρια, για να αρχίσουμε να έχουμε και animals. Η αλήθεια είναι ότι θέλει πάρα πολύ οξυγόνο ακόμα. Οπότε, αν βρούμε άλλο τρόπο στα σχόλια, πείτε μου για να ξέρω τι να κάνω, γιατί έχω έτσι ψιλοκολλήσει όσον αφορά τα animals. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα like, subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα που έρχονται. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.